Γεια σας παιδιά, όπως καταλαβαίνετε τον τίτλο σήμερα έχουμε ακόμα ένα herping video, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ πέρα όπως και εσείς βλέπετε έχουμε φυτέψει σκόρδα και κρεμμυδάκια. Κρεμμυδάκια ναι, να το εδώ πέρα είναι. Βάλουμε λίγο χώμα. Χώσουμε λίγο πιο βαθιά, ναι χαρά είναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε και εσείς έχουν βγει πιο πολλά σκόρδα από ότι κρεμμύδια. Αυτά εδώ είναι σκόρδα. Να, τα φυτέψαμε πριν 2-3 εβδομάδες, νομίζω. Ναι, εδώ αυτό εδώ το ψηλό είναι ένα καλαμπόκι ξεχασμένο από το καλοκαίρι. Και αυτά από εδώ. Παιδιά, οι γείτονες έφεραν κότες, κοιτάξτε. Νάτες. Μόλις με είδαν παιδιά, ήρθαν όλες πάνω μου. Νάτε, κοιτάξτε. Δεν ξέρω τώρα αν με βλέπουν ως εισβολέα ή ξέρω εγώ αν θέλω να τις ταΐσω. Κάτι τέτοιο. Αλλά ακούω ότι κάνω περίεργους ήχους και πιστεύω ότι με βλέπουν ως εισβολέα, οπότε θα φύγω. Αλλά δεν νομίζω. Να βλέπετε εκείνη η κότα εκεί πέρα σκάβει. Να έρχεται και άλλη μία εκεί πέρα. Και εδώ είναι το κοτέτσι τους. Περιμένετε να σας το δείξω. Βέβαια το πήρε λίγο αέρας εδώ τις λαμαρίνες. Αν και νομίζω τώρα τις έχουν εκεί πέρα, σε εκείνο το καλύβι. Ναι, τις έχουν σε εκείνο το καλύβι τώρα, που σας έδειξα μόλις. Αυτό τώρα εδώ πέρα θέλει φτιάξιμο ξανά. Γιατί όπως βλέπετε κι εσείς δεν είναι καλά μονωμένο έτσι και ξέρετε. Λίγο τσακισμένο. Να, εδώ κλαδέψανε και την ελιά. Να, η Μάξη εδώ. Μάξη! Ξύσα μου ρε. Έχει αδυναμία στις κότες. Μετά περνάμε στο κομπόστ. Πάμε να δούμε αυτό εδώ το κομπόστ πρώτα τι κάνει. Να βγάλουμε τα τούβλα πρώτα. Θα σηκώσουμε την καρίνα. Και βλέπετε εδώ παιδιά είναι ακόμα τα μάτια. Να εδώ και ένας γιοσκόλικας. Οι γιοσκόλικες βοηθάνε πολύ στο κομπόστ. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχει βγει πατάτα. Αυτή τώρα είναι έτοιμη για φύτεμα. Αν και έχει βγάλει ρίζες πιστεύω από κάτω. Ναι. Εδώ έχουμε και άλλες πατάτες. Τα πόλησα πριν λίγες μέρες. Και εδώ πέρα, αυτό εδώ νομίζω ότι είναι πατάτα, δεν είμαι σίγουρος. Λογικά θα είναι γιατί είναι στρογγυλό. Και αυτό εδώ μπορεί να είναι baby πατάτες, δεν είμαι σίγουρος. Αυτή εδώ τώρα δεν ξέρω αν θα βγει. Εδώ λίγες ρίζες. Και αυτά. Από αυτό εδώ τη λαμαρίνα. Περνάμε τώρα στην επόμενη. Βάλουμε εδώ το στεπάρνι. Η επόμενη δεν έχει κάποιο μάτι. Δεν έχουν βγάλει κάποιο μάτι πατάτες. Όπως βλέπετε κι εσείς. Πέρα. Έχουν κομποστοποιηθεί τα πιο πολλά, πιο πολλές φλούδες. Και αυτά από εδώ. Βάλα αυτές εδώ τις δύο γλάστερες και τις γλάστερες, ναι. Και βρήκα αυτά εδώ τα ζωάκια. Αυτός εδώ είναι ένας γιοσκόλικας. Ζωντανός είναι, μην νομίζετε ότι είναι ψόφιος. Περιμένετε να σας δείξω ότι κινείται. Να το βλέπετε. Να αφήσουμε εδώ για να μην τον μπλακώσουμε μετά με τη γλάστρα. Έχουμε ένα μιλιόποδο ή χιλιοποδαρούσα αλλιώς. Ότι κουνιέται κιόλας. Εδώ έχουμε άλλη μία. Και αυτά από εδώ. Α, όπως πήγα να βάλω το τούβλο στη θέση του βρήκα και αυτούς εδώ τους γυμνοσάλιαγγες. Είναι μικροί σε μέγεθος. Τρεις είναι. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι από κάτω αυτές εδώ τις γλάστρες ξανά. Δούμε. Α, εδώ έχουμε μία ράχνη έγκυος. Δεν φαίνεται και πολύ καλά. Βρήκα ένα γυμνοσάλιαγγα ακόμα εδώ, νάτος. Ανέμορφος. Για να δούμε από εδώ τώρα. Α, έχουμε αυτό το υποείδος σκολοπένδρας ξανά που σας είχα δείξει και σε βίντεο.
Άλλο ένα μιλιόποδο, ή αλλιώς χιλιοποδαρούσα. Πέρα, παιδιά, ανακάλυψα κάτι τρύπες από αρουραίους υποντικούς. Να βλέπετε, αυτή είναι πάρα πολύ βαθιά. Θα σας κάνω και φλάς τώρα. Ορίστε, έβαλα και φλάς. Προσπαθήσω να σας πάω όσο πιο βαθιά μπορώ. Περιμένετε και να δείτε κι εσείς. Εγώ που είμαι από εδώ, βέβαια, βλέπω λίγο πιο βαθιά. Αυτά, παιδιά, δεν μπορώ να πάω πιο βαθιά, δεν μπορώ, είναι το ξύλο εδώ πέρα. Να, άλλη μια τρύπα. Και αυτό ήταν το herping βίντεο, παιδιά. Πιστεύω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like κάτω στο βίντεο. Κάντε και μια κοινοποίηση στους φίλους σας, να το δουν και αυτοί. Και αυτά. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.